Θα ήθελα να κάνουμε μια αυτοψία εδώ και να δούμε μαζί τα προβλήματα που υπάρχουν στην παιδική χαρά. Λοιπόν, καλημέρα Άννα. Με το πρόγραμμα ΣΥΝ 55 πήρα ένα υπάλληλο που θα το χρησιμοποιήσω σαν φύλακα στις παιδικές χαρές. Και αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη για μένα είναι μεγάλη. Και η πρώτη μου κίνηση που έκανα είναι να κλείσω την παιδική χαρά, τουλάχιστον αυτή τη μεγάλη την είσοδο, λόγω επικινδυνότητας. Τώρα την επικινδυνότητα, η παιδική χαρά, τα παιχνίδια από ό,τι βλέπετε είναι σε γενική καλή κατάσταση. Αυτά θα ήθελα μια μικροσυντήρηση, αλλά περιβάλλοντας χώρος είναι άκρως επικίνδυνο. Είμαστε τυχεροί που δεν έχει γίνει ένα ατύχημα μέχρι τώρα σοβαρό. Τι εννοείς, Σάκη, ότι είναι επικίνδυνος ο χώρος? Θα ήθελα λίγο... Ναι, σας είπα, τα δάπεδα και αυτά είναι σε καλή κατάσταση. Τα παιχνίδια έχουν κάποιες... αυτά είναι λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι βλέπετε εδώ έχουμε κάγκελα. Λείπουν τα κάγκελα, οι πόρτες έχουν πέσει κάτω, θα πάμε και από κάτω να τα δείτε. Έχουν κόψει όλα τα καλώδια από εκεί, έχουν κόψει όλα τα καλώδια από εκεί. Δεν έχουν τηλέφωνα, δεν υπάρχουν τουαλέτες, οι τουαλέτες δεν λειτουργούν. Τι κάνεις σαν πρόεδρος της κοινότητας, τι θα κάνεις τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε όλα αυτά... Η πρώτη κίνηση που έκανα από τη στιγμή που πήρα υπάλληλο και είμαι υπεύθυνος για τον υπάλληλο μου, να προστατέψω τον υπάλληλό μου και να προστατέψω πάνω απ' όλα τα παιδιά εδώ. Σας είπα, ο χώρος είναι επικίνδυνος. Αυτό εδώ το σήμα, το μπλεγμά αυτό εδώ, στηριζόταν, τώρα βλέπετε πρόχειρα χτες, ο νέος φύλακας το έπιασε με τέλεια, εντάξει. Όλο αυτό που βλέπετε, που είναι αρκετά βαρύ, στηριζόταν εδώ πάνω. Αυτό το είχαμε κολλήσει πρόσφατα. Εμείς το σπάσαμε πέρα. Όταν λέτε εμείς? Εμείς. Τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, εντάξει. Ωραία. Για ποιο λόγο συνεχίζει όμως και λειτουργεί η παιδική χαρά από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα? Λοιπόν, ας μην το εξετάσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι η παιδική χαρά, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι που είναι άκρως επικίνδυνο, από χτες έκλεισε. Χτες ήρθα και έβαλα ταινίες, εδώ αυτές τα απαγορευτικό. Πάλι εμείς, και εδώ έβαλα απαγορευτικά, πάλι εμείς. Όταν λέτε εμείς, εννοείται κακός λαός. Ο κακός λαός, απλός κόσμος. Εντάξει, όταν εννοούμε εμείς, εννοούμε εμείς. Ναι. Πάλι εμείς θα κόψαμε το πρωί, θα ξανά βάλω το πρωί, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ήρθαν τα παιδιά στο συνεργείο, αύριο θα το κλείσουμε αυτό με μπλέγμα, θα κλείσουμε αυτά. Από εδώ, κοιτάξτε από πίσω, εδώ έχει πέσει μια πύλη, μια πόρτα. Αυτά πρέπει να κατασκευαστούν άμεσα. Η πόρτα είναι εδώ πίσω. Η πόρτα είναι εδώ πίσω, μπορείς να έχει πέσει κάτω. Είναι πολύ βαρύ, αρκετά βαριά, και να έχουμε ατύχημα. Αυτά που σου είπα, ατυχήματα και σοβαρά ατυχήματα, γιατί μιλάμε για αρκετά βαριά αντικείμενα. Έρχονται και κόβουν, κλείνουν, έρχονται και κλείνουν εδώ τους διακόπτες, δεν έχουν ρεύμα, και εδώ μέσα από ό,τι βλέπετε είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ένα πράγμα που δεν το γνωρίζα κι εγώ. Εδώ έχουμε ψυγείο, το οποίο αποθηκεύουμε τα φάρμακα για τους διαβητικούς, τα οποία είναι πολύ ακριβά. Και τι έγινε, κλείνουμε το ρεύμα και τα φάρματα αυτά χαλάνε και τα πετάμε. Λεφτά. Κύριε Χατζηπέτρο, λοιπόν, είπατε ότι έχετε έναν υπάλληλο αυτή τη στιγμή. Η αρμοδιότητα του υπαλλήλου θα είναι να ελέγχει τις παιδικές χαρές και τη λειτουργικότητά του? Αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος δεν μπορεί να ελέγξει την παιδική χαρά. Η παιδική χαρά πρέπει πρώτα να γίνει ασφαλής. Πρέπει να επισκευαστούν. Αυτό που δίνουμε σημασία είναι να γίνει ασφαλής η παιδική χαρά. Οι καθαριότητες και αυτά που τη βλέπω ότι είναι βρώμικοι εδώ πέρα, αυτά είναι απλά. Αυτό που έχει σημασία είναι να επισκευαστεί. Για να επισκευαστεί πρέπει να το γύρω, όλα γύρω-γύρω. Περιφράξει από πότε θα τα φτιάξετε αυτά? Άμεσα. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τους αρμόδιους αντιμάρχους και τον κύριο Χάντζη Χρυσοφή και την κυρία Κασιώτη και τον κύριο Αλέξανδρο και τον κύριο Καμπουράκη, τον κύριο Δουδού. Όλοι μαζί τώρα, σας είπα, η ομάδα αρχίζει και δουλεύει. Η ομάδα ξύπνησε, το θηρίο ξύπνησε. Και βλέπετε έργα, παντού έργα. Και αυτά που βλέπετε δεν είναι τίποτα. Θα δείτε τι έρχονται. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι είμαι αισιόδοξος. Εγώ, όπως είπα και υποσχέθηκα και στα παιδιά χτες, την παιδική χαρά θα την κάνω κούκλα. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε και τη βοήθεια των γονέων. Τα παιδιά είναι μικρά, τι να κάνουν τώρα. Των γονέων περισσότερο, να την προσέξουμε, να την έχουμε σε καμιά καλή κατάσταση. Η παιδική χαρά θα κλειδώνει. Η παιδική χαρά θα κλειδώνει. Εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα, επειδή τώρα είναι μαζί με το γήπεδο του μπάσκετ.
να δούμε πώς θα το κάνουμε τώρα. Αυτό το ωράριο, δηλαδή είναι τώρα θα το κάνουμε 9, θα το κάνουμε 10, θα το δούμε. Αλλά θα κλειδώνει σίγουρα. Και πρέπει να δούμε και την επικινδυνότητα του γηπέδου, γιατί και εκεί είναι πολύ επικίνδυνο το γήπεδο. Πάλι με τις περιφράξεις και αυτά. Αλλά στην πρώτη φάση, ας κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να προχωρήσουμε και συνεχίσουμε με εκείνο. Αν χρειαστεί να τα κλείσουμε συγχρόνως, θα τα κλείσουμε. Αν είναι, το κλείνουμε. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να είναι η παιδική χαρά ασφαλής. Ναι, προέχει η ασφάλεια των παιδιών μας, παιδιά. Και μετά οι καθαριότητες και τα άλλα, αυτά είναι απλά, τα φτιάχνουμε, δεν υπάρχει... Για ποιο λόγο, κύριε Χατζηπέτρο, όλα αυτά δεν είχαν γίνει νωρίτερα? Γιατί να μην νομίζετε ότι δεν γίνονται. Γίνονται. Αλλά πάλι εμείς τα ξανακάνουμε. Έτσι. Εμείς ήδη τα ξανακάνουμε έτσι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε ένα φύλακα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, νομίζω, το πιο μεγάλο κομμάτι. Αν θέλετε, από την πλευρά του Δήμου, ότι δεν βάλαμε ένα φύλακα, η ευθύνη είναι δικιά μας. Και απ' την άλλη, και η ευθύνη στο γονέα. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θέλω να επισημάνω, θέλω να είστε μαζί μου. Προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Των παιδιών των δικών μας, το δικό σας, των εγγονιών μου, των εγγονιών σας. Αυτό, βοηθήσει όλη την κατάσταση. Και αν δείτε κάτι κι εσείς, γιατί και εμείς δεν μπορούμε, παιδιά, να τα... Δεν τα ξέρουμε όλα και εμείς μαθαίνουμε. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Βοηθάτε κι εσείς στην κατάσταση αυτή. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη στιγμή, σήμερα είμαστε εδώ. Όλες οι παιδικές χαρές, θα τονίσω, όλες οι παιδικές χαρές θα ελεγχθούν μία-μία. Ο υπάλληλος ο δικός μου θα έχει ασφαλείς παιδικές χαρές. Θα αναλάβει ασφαλείς παιδικές χαρές. Καθαριότητα, σας είπα και το παραλαμβάνω. Καθαριότητα και όλα τα άλλα, πράσινο και αυτά, θα τα φτιάξουμε. Αλλά έχουμε μια όμορφη, υγιής συνεργασία με όλους τους δημάρχους και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα.